Με 321 υποψήφιους έκλεισε το ψηφοδέλτιο Νέα Δράση Νέος Δήμος του υποψήφιου Δημάρχου Μυτιλήνης Πανάγου Κουφέλου, ο οποίος, μιλώντας στον Έολο, αναφέρθηκε στη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων, αλλά και στα όσα ακούστηκαν μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Ο ίδιος τονίζει ότι δεν πρόκειται να αναμειχθεί στο κλίμα τοξικότητας που δημιουργείται, αφού δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες οι αντιπαλότητες, αλλά η επίλυση των προβλημάτων τους. Ανακοίνωσε επίσης με την ιδιότητά του ως Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα ότι εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των επιλαχόντων για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών. Κύριε Κουφέλο, ολοκληρώθηκε το πρώτο δύσκολο μέρος της προεκλογικής σας διαδρομής. Καταθέσατε το ψηφοδέλτιο. Πόσα μέλη περιλαμβάνει? Έχω την χαρά να πω ότι είναι μαζί μου 320 συνεργάτες. Συνοδοιπόροι σε αυτόν τον αγώνα που αποφασίσαμε να δώσουμε για να διεκδικήσουμε το Δήμο Μυτιλήνης. 320 συνεργάτες σε ένα μήνα. Αυτό πρέπει να ήταν τρομερός αγώνας δρόμου, έτσι? Κοιτάξτε, υπήρχε όντως μια κινητοποίηση, αλλά αυτό που με ευχαριστεί και μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ήταν το γεγονός ότι ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι και δηλώναν την συμμετοχή τους από μόνοι τους. Τελευταίο, ας πούμε, και μπορώ να το πω αυτό το παράδειγμα, ήταν με τον κύριο Μαρκίδη, τον οποίος ήρθε και θέλησε να ασχοληθεί. Πάρα πολύ γνωστός σκηνοθέτης, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας, έχει προσφέρει πάρα πολλά για την Ελλάδα με όλες αυτές τις τηλεοπτικές σειρές αλλά και κινηματογραφικές ταινίες που έχει κάνει, ο οποίος θέλησε να έρθει να ασχοληθεί με τα κοινά και μάλιστα με τον τόπο του, γιατί ο τόπος καταγωγής της μητέρας του είναι εδώ, διαμένει και αυτός πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα στον πολύ όμορφο κόλπο της Γέρας, και θέλησε να συμμετάσχει και να βοηθήσει το νησί μας, να βοηθήσει το Δήμο μας, ώστε να βγούμε μπροστά, να έχουμε μια εξωστρέφεια, να δείξουμε. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί όλοι και οι 320 είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι της προσφοράς, θέλουν να συνεισφέρουν στα κοινά, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι αναγκάστηκα, λόγω ότι υπάρχει και αυτή το θέμα της ποσόστοσης, αλλά και του συγκεκριμένου αριθμού πρέπει να δηλώσουμε, πάρα πολλοί που ήταν μαζί μας και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, να αναγκαστώ να μην τους βάλω εντός του σχήματος, γιατί ήταν παραπάνω από αυτούς που μπορούσαμε να βάλουμε, δηλαδή το ανώτερο αριθμό που μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στο σχήμα αυτό. Και ο κύριος Μαρκίδης, να πούμε ότι ήταν και μια αναμενόμενη υποψηφιότητα, δεν είναι, ναι, έχει ασχοληθεί με τα κοινά, και αυτές οι υποψηφιότητες είναι που ξεχωρίζουν, έτσι? Γιατί ακριβώς. Όχι, κοιτάξτε, ο κύριος Μαρκίδης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, έχει αποδείξει ακριβώς το τι έχει κάνει. Έχει ένα πάρα πολύ βαρύ βιογραφικό. Εγώ πραγματικά που συζητήσαμε μαζί, μαγεύτηκα. Έχει γράψει και καταπληκτικά βιβλία, γιατί πέρα από όλα είναι και συγγραφέας. Και είδα ότι την πραγματική αγάπη που νιώθει για το νησί και για το Δήμο μας. Τώρα, αυτή η προεκλογική περίοδος, η σύντομη, θα, πέρα από όλα τα άλλα, τον αγώνα δρόμου που έπρεπε να κάνετε για να συγκροτήσει το ψηφοδέλτιο και να διαχειριστείτε όλους αυτούς τους υποψηφίους, είχατε να διαχειριστείτε μια δρυμύτατη κριτική, θα έλεγα. Ναι. Και όσα ακούστηκαν και τη σύνδεσή σας για την κατάρρευση της Δημοτικής Αρχής Κίτελη. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο, να πω ότι όχι ήταν απόρρια κάποιων γεγονότων που είχαν συμβεί, αλλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι αποφασίσανε, όλοι οι συνεργάτες μου, δηλαδή να έρθουν που ήρθαν μαζί μου, αποφάσισαν ότι έπρεπε να αλλάξει κάτι και γι' αυτό το λόγο συμπορευτήκαμε και μπήκανε κάτω από τη διαδικασία στο να είμαι εγώ επικεφαλής και από εκεί πέρα να ακολουθήσουν και αυτοί μαζί. Απλά εγώ θα... Πώς είδατε όλα αυτά τα σχόλια? Ακούστηκε σε μια ανακοίνωση του Δημάρχου για μαριονέτα και τα λοιπά. Και τι απαντάτε, ναι, σε αυτό, ότι σας κατηγορούν ότι υπάρχει πολιτικό πρόσωπο, συγκεκριμένο ο πρώην υπουργός, ο κ. Αθανασίου, ότι πίσω από την υποψηφιότητα είναι εκείνος? Θα σας πω κάτι. Θυμάστε και την πρώτη δήλωση που έκανα εδώ στο κανάλι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με όλο αυτό το τοξικό κλίμα που κάποιοι θέλουν να περάσουν στον κόσμο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή χρειάζεται άλλα πράγματα. Πρέπει να κοιτάξει τα προβλήματα. Τώρα, αν κάποιοι θεωρούν και λένε ότι ο καθένας από εμάς είναι μαριονέτα, καθοδηγούμενος, φυτευτός, τοποθετημένος, προφανώς και δεν με ενδιαφέρει και δεν θα κάτσω να απαντήσω. Έχουμε μπροστά μας σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει επιτέλους να δούμε ότι ο Δήμος μας έχει μείνει αρκετά χρόνια πίσω.
είτε θέλετε από θέμα τεχνολογίας, είτε θέλετε από θέμα εξωστρέφειας, είτε θέλετε από θέμα υγείας και της υγιεινής, με την έννοια δηλαδή να υπάρχει καθαριότητα, να υπάρχει αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος με τους συνανθρώπους μας και τους συμπολίτες μας, τους Ρωμά. Ο πολίτης, ο δημότης, έχει συγκεκριμένα προβλήματα. Δεν τον νοιάζει το τι κάνει ο Κουφέλλος, το τι κάνει ο Κίτελης, αυτά τα πράγματα είναι για αυτούς αδιάφορα. Είναι πώς μπορείς να λύσεις το πρόβλημα, πώς μπορείς να σχεδιάσεις, τι όραμα έχεις για το Δήμο και αν είσαι αποτελεσματικός. Αν φέρνεις δηλαδή αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα να μην υπήρχαν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Mm-hmm. Κάποια βήματα ίσως γίναν, κάποια δεν γίναν καθόλου. Εμείς πρέπει να δούμε, θα γίνουν τα βήματα, θα το φέρουμε εις πέρας. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να κάτσουμε κάτω. Όλοι θεωρώ οι υποψήφοι και ελπίζω να γίνει και ένα debate όπως είχατε κάνει και στις βουλευτικές. Να είναι όλοι οι επικεφαλής εδώ των παρατάξεων, να κάτσουμε να μιλήσουμε, να δούμε το πρόγραμμά μας, να δούμε ποιες είναι οι θέσεις μας, ποιο είναι το όραμά μας. Και τελικά αν έχουμε τη θέληση για να φέρουμε αποτελέσματα. Γιατί αν δεν έχεις αποτελέσματα σε αυτό που λες, τότε δεν έχει κάτι να. Δεν έχει κάποιο νόημα. Δεν το έχετε παρουσιάσει. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα. Θα ετοιμαστεί. Είναι δηλαδή σχεδόν έτοιμο, έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί το λέω αυτό και θα το αναλύσουμε όλο το πρόγραμμα σε όλους τους τομείς. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που αναφέρω που είναι βασικά και είναι τα καθημερινά που πρέπει να ζήσουμε. Είναι τα μεγάλα έργα. Είναι το θέμα της προώθησης των αγροτικών μας προϊόντων. Είναι η στήριξη του πρωτογενής τομέα. Είναι το θέμα του τουρισμού. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν αρχίσουμε και βάζουμε. Δηλαδή είναι μεγάλες υποδομές, είναι και μικρά καθημερινά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Μια που είπατε για τα αγροτικά, έχουμε μια εξέλιξη για τους νέους γεωργούς. Ναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δόθησαν επιπλέον μια χρηματοδότηση, δόθησαν δηλαδή 5 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ. Και έτσι εντάσσονται και οι 137 επιλαχόντες στους νέους γεωργούς. Ήταν πολύ βασικό αυτό το πράγμα, καθότι όπως γνωρίζουν όσοι ήταν οι ενδιαφερόμενοι, είχαν καταστεί όμοιροι, να το βάλω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν θα είχαν δικαίωμα στο καινούριο πρόγραμμα που θα τρέξει σε λίγο, των νέων γεωργών, να συμμετάσχουν. Να συμμετάσχουν ξανά. Οπότε τώρα τακτοποιήθηκε όλα τα παιδιά και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το τρέξουν γρήγορα, ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τα χρήματα και να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή που είναι η αγροτιά και πρέπει να στηριχτεί η αγροτιά και ο κτηνοτροφικός κόσμος. Το ψηφοδέλτιο έκλεισαν, τελείωσε αυτή η επίπονη διαδικασία. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις σας τώρα, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Είναι να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Πρέπει ο κάθε δημότης, ο κάθε πολίτης του Δήμου μας, ο οποίος θεωρώ ότι είναι και ο Μητροπολιτικός βέβαια Δήμος, αλλά είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του νησιού μας, να καταλάβει ότι έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο πρώτα απ' όλα είναι κοστολογημένο, είναι χρονικά τοποθετημένο και έχει ένα όραμα. Έχει κάποιους στόχους. Τα γραφεία του συνδυασμού σας πού βρίσκονται, πού μπορεί να σας βρει κανείς? Λία συντόμως θα είναι ανοιχτά εδώ πέρα στην Προκυμαία, πάνω στην Προκυμαία ακριβώς, όπου θα έχουμε σε λίγο, δηλαδή θα κάνουμε και τα εγγένεια.